Εάν κάποιος παρακολούθησε τη συζήτηση στην πρωινή συνεδρία της Επιτροπής στην Ακρόαση Φορών, τότε θα έβγαζε αβίαστα ένα συμπέρασμα. Ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε, το επικρότησαν οι εκπρόσωποι των επιχειρηματικών ομίλων, ενώ αντίθετα απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο βρέθηκαν όλοι οι εκπρόσωποι των σωματείων των εργαζόμενων. Αυτό κάτι λέει. Αυτό επιβεβαιώνει το χαρακτήρα του, ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο επιταχύνει τις διαδικασίες απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργεί ένα ακόμη πιο ευνοϊκό περιβάλλον προσέλκυσης επενδύσεων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με μεγαλύτερα κίνητρα και επιδοτήσεις και ταυτόχρονα επιδεινώνει την ίδια άσχημη θέση των εργαζόμενων στον τομέα της ενέργειας όπως αποδείχθηκε από τις τοποθετήσεις. Σήμερα η εικόνα η οποία υπάρχει είναι ότι πάνω από το 1 τρίτο των εργαζόμενων στο υποδημόσιο έλεγχο επιχειρήσεις είναι εργολαβικοί εργαζόμενοι. Και αυτό είναι κατόρθωμα των προηγούμενων κυβερνήσεων. Άθλος των προηγούμενων κυβερνήσεων. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ο, πέρα από την όξυνση της αντιπαράθεσης, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ τόνιζε ότι όλα αυτά τα οποία κάνει, πολλά από αυτά που κάνει, είναι ήδη νομοθετημένα και αφορούν την αγορά εργασίας ή αφορούν την προσέλκυση στελεχών Golden Boys στη ΔΕΗ για να μπορέσουν να τρέξουν το project. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς λέμε καθαρά ότι το σχέδιο αυτό, ότι το νομοσχέδιο αυτό πατάει σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Γιατί είναι ανώδυνη η κριτική ότι όλα αυτά γίνονται πρόχειρα ή για να τακτοποιηθούν κάποιοι μέτεροι. Και αυτό υπάρχει. Σε όλα άλλα στα νομοσχέδια είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει και αυτό το άγχο τη τακτοποίηση κάποιων ημετέρων. Και λέμε ότι έχει σχέδιο γιατί ακριβώ στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται, στον τομέα τη ηλεκτρική ενέργεια, προσπαθεί να, διαμορφω... να εντάξει και τις ε, επιχειρήσεις. Και ποιο αυτό το περιβάλλον, είναι ακριβώς η επιτάχυνση, η ολοκλήρωση της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας των οποίων οι επιπτώσεις είναι καθαρές και στην Ελλάδα αλλά και σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτές σχετίζονται με την ραγδαία επιδείνωση της θέσης των εργαζόμενων στον τομέα της ενέργειας παρά την βελτίωση την σημαντική που υπάρχει στον τομέα της τεχνολογίας και στα ζητήματα της εντατικοποίηση και στα ζητήματα της υγιεινής και στην ασφάλεια στον κλάδο και της ανατροπής των εργασιακών σχέσεων. Και η κυβέρνηση σημερινή με το παρόν νομοσχέδιο το πάει ένα βήμα παραπέρα. Ουσιαστικά οι νέες προσλήψεις της ΔΕΗ δεν θα καλύπτονται από τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας επί της ουσίας αυτό τι αποτελεί, αποτελεί και την προσπάθεια να, απο, να αποδυναμωθεί και να ακυρωθεί επί της ουσίας στην πράξη η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στη ΔΕΗ. Και το δεύτερο, το δεύτερο στοιχείο της απελευθέρωσης, πέρα από τις ραγδαίες ανατροπές στους εργαζόμενους, και τις οποίες εδώ πέρα και το σημερινό νομοσχέδιο και με την κατάρριξη των συλλογικών συμβάσεων επί τη ουσία για τους νεοπροσλαμβανόμενους και της μείωσης των αποδοχών τους παραβιάζοντας την ίδια συλλογική σύμβαση με το μειωμένο τιμολόγιο το οποίο λάβανε και ήταν τμήμα του μισθού του των αποδοχών τους, έχουμε και την μεγαλύτερη δυσκολίες όσο αφορά τις λαϊκές οικογένειες για να μπορέσουν να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες. Αυτές οι δυσκολίες θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο γιατί και η τιμή της κιλοβατόρας αυξάνεται ραγδαία με την είσοδο τον ΑΠΕ, όλο και μεγαλύτερο ποστό τον ΑΠΕ στο μείγμα το ενεργειακό. Έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση και με την είσοδο νέων κινήτρων για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΑΠΕ και αυτό αυξάνει τα, τα τιμολόγια της λαϊκής κατανάλωσης, αλλά και βεβαίως μέσα από τη διαδικασία τι, τιτλοποίησης των χρόνων ένα κυνήγι μαγισσών απέναντι σε όλους αυτούς που δεν μπορούν να ανταποκριθούν και να καλύψουν τα χρέη τα οποία έχουν στη ΔΕΗ και δεν μιλάμε βεβαίως για στρατηγικούς κακοπληρωτές, αυτού είναι σε άλλη κατηγορία, αυτού του χαϊδεύεται. Μιλάμε για τι λαϊκές οικογένειε που δεν μπορούν να καλύψουν αυτά τα δυσβάστακτα χρέη σε συνδυασμό με τη συνολική υπερχρέωση την οποία έχουν είτε είναι σε τράπεζε, είτε σε εφορίε, είτε σε ασφαλιστικά ταμεία. Ένα είναι πλέον και ένα δεύτερο στοιχείο, είναι βασικό στοιχείο, είναι η πορεία της απολιγνητοποίησης την οποία ως ΚΚΕ τη θεωρούμε έγκλημα. Έγκλημα με τεράστιες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαντολογικές διαστάσεις. Η πορεία πολυγνητοποίησης. Και βεβαίως αναδεικνύει σε όλη την έκταση τον ανορθολογισμό. Τον ανορθολογισμό, τον οποίο είναι χαρακτηριστικό, είναι κύριο γνώρισμα του καπιταλιστικού συστήματος και τη διαχείρισή του. Είναι κατεξοχήν αναρθολογικός ο τρόπος διαχείρισης που οδηγεί σε σπατάλι, πόρον, που οδηγεί σε επιβάρυνση και επιδείνωση μια σειρά δικτών. Και γιατί λέμε ότι είναι έγκλημα, γιατί αυτή η πορεία απολιγνητοποίηση θα έχει ω αποτέλεσμα ένα πολύ πιο ακριβό ρεύμα. Και το κάνετε αυτό με πολλούς τρόπους το κάνετε μέσα από την στοχοποίηση του λιγνίτη και την τεχνητή αύξηση της τιμής της κιλοβατόρας μέσα από την απαράδεκτη λογική του εμπορία των ρήπων, την περιβαλλοντοκτόνα λογική της εμπορία των ρήπων, φορτώνεται στη ΔΕΗ ένα υπερβάλλον κόστος το οποίο μεταφέρεται στον καταναλωτή, άρα αυξάνει τεχνικά την τιμή της παραγωγής από λιγνίτη, για να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να γίνουν ελκυστικέ οι επενδύσει στην ΆΠΕ και η απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΆΠΕ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εκτόξευση της τιμής του καταναλωτή και τη δημιουργία της ενεργειακής φτώχειας. Παρότι η Ελλάδα είναι πολύ πλούσια σε πηγές ηλεκτρικ... ε, παραγωγής ενέργειας, είτε είναι αυτές ορεικτές, είτε είναι... Ανανεώσιμε, παρόλα αυτά υπάρχει και μια τεράστια εκτεταμένη ενεργειακή φτώχεια. Δεύτερο στοιχείο αυτού του εγκλήματο είναι η υπόθεση ευστάθεια και ασφάλεια του συστήματο, του μείγματο του ενεργειακού και βασίζεται την ευστάθεια και την ασφάλεια του ενεργειακού μείγματο σε εισαγόμενο καύσιμο. αυτό και αν δεν είναι παραλογισμός και ανορθολογισμός. δηλαδή το φυσικό αέριο θα είναι το βασικό μέσο το οποίο θα διατηρεί την ευστάση του συστήματος σε αυτή τη απονεκνητοποίηση. Σε μια περίοδο όπου οι γεωστρατηγικές εντάσεις οξύνονται για το ποιος θα μπορεί να ελέγχει όχι μόνο τις διαδρομές του φυσικού αερίου αλλά και τις πηγές του φυσικού αερίου. Και ένα εισαγόμενο καύσιμο σε τέτοιες συνθήκες, που ακόμη και πολεμικές αναμετρήσεις μπορεί να υπάρχουν, το έχετε ω καύσιμο σταθερότητα του συστήματος. Αυτό οδηγεί σε τεράστιες επιπτώσεις, ακόμη και στην εθνική ασφάλεια και στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Γι' αυτό μιλάμε για έγκλημα. Έτσι, λοιπόν, αυξάνεται την ενεργειακή εξάρτηση σε συνθήκες τεράστιες αβεβαιότητας γεωπολιτικής και εχθροπραξιών, κυριολεκτικά. Το τρίτο στοιχείο είναι τεράστιες ενισχύσεις, προκλητικές ενισχύσεις. Δηλαδή κάποιος, κάποια στιγμή πρέπει να δώσει απολογισμό για τα πόσα δισεκατομμύρια έχουν δοθεί σε, όλους αυτά, σε όλα αυτά τα αρπακτικά, όπω τα ονομάζει το ΚΚΕ, τι επιχειρήσει που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΑΠΕ. Πόσα δισεκατομμύρια έχει κοστίσει στον Έλληνα φορολογούμενο, όλο αυτό το, το τεράστιο πακέτο κινητροδότησης, είτε ως ενίσχυση για να εγκατασταθούν αυτέ ε, αυτές οι επενδύσεις των ΑΠΕ, είτε ως στήριξης της τιμής των οποίων λαμβάνουν ε, η παραγωγή από τις ΑΠΕ. Και αυτό κι αν είναι σκάνδαλο για να μπορέσει να βγει από τη μέση και το ορυχτό καύσιμο, αλλά και ταυτόχρονα να στηριχθούν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Και άμα θέλετε ένας από τους κλάδους που χωρίς κανένα κόστος επενδυτικό, κανένα επενδυτικό κίνδυνο είναι αυτός το μέσο της ηλεκτρικής ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών. Τζάμπα μάγκες στην καθομιλουμένη, γιατί είναι διασφαλισμένη και η επένδυσή τους και με την υπερχρηματοδότηση και την υποχρηματοδότηση, την υπερτιμολόγηση, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, δεν βάζουν τα δεκάρα τσακιστή. Και δεύτερον, έχουν διασφαλισμένε τιμέ. Πώληση του εμπορεύματό του. Δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλο κλάδο στην οικονομία που το έχει αυτό. Ενδεχόμενα θα βρούμε. Αλλά είναι το πιο προκλητικό αυτό. Και όλα αυτά ακριβώ για να στηριχτούν τα υπερσωρευμένα κεφάλαια. Και γι' αυτό λέμε ότι είναι Τεράστια η πρόκληση. Αν όλα αυτά τα χρήματα τα οποία ξοδεύτηκαν για να πάνε στις τσέπες των αρπακτικών είχαν δοθεί για να μπορέσει να ενταχθεί η νέα τεχνολογία που προστατεύει και ε, περιορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις επιπτώσεις από τον, από τον Λιγνίτη τότε θα ήταν τελείως διαφορετική εικόνα. Όμως είναι στρατηγική επιλογή η απολιγνητοποίηση. Για όλα αυτά τους λόγους που είπαμε παραπάνω. Και το λέμε αυτό γιατί ακριβώς έτσι έχουμε και τις τεράστιες επιπτώσεις στο περιβάλλον που κατά τα άλλα λέτε ότι το προστατεύεται με την πορεία απολιγνητοποίηση. Ποια προστασία αλήθεια είναι αυτού του περιβάλλοντος. Τα τεράστια αεολικά πάρκα, τα οποία καταστρέφουν δασικές εκτάσεις, τα οποία ανατρέπουν την ισορροπία στη βιοπικιλότητα, τα οποία καταστρέφουν άλλες παραγωγικές δραστηριότητες που δίνουν εισόδημα σε λαϊκά στρώματα που ζουν στην Ήπεδρο και ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές, τα οποία καταστρέφουν την ισορροπία των, υδάτι, των υδάτινων πόρων με αποτέλεσμα τις τεράστιες πλημμύρε που γίνονται από αυτά ή τα κουφάρια της πρώτης γενιάς των ανεμογεννητριών που θα μείνουν εκεί. Ποια είναι αυτή η λογική που προστατεύει, υποτίθεται, το περιβάλλον, ή όταν υπάρχει τεράστια συγκέντρωση ανεμογεννητριών σε ορισμένου χώρου, χωρί καμία χωροθέτηση επί ουσία, για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν το ελληνικό δυναμικό. Με ποια λογική γίνεται αυτό, ή όπω επίση η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε γη υψηλή παραγωγικότητα, τη στιγμή που η ίδια η παραγωγή, και είναι άλλο ζήτημα βεβαίως η επιπτώση της κοινής αγροτικής πολιτικής στην αγροτική οικονομία, η ίδια η αγροτική παραγωγή δεν φτάνει να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες του λαού μας, με αποτέλεσμα να κάνουμε και εισαγωγέ. Έτσι λοιπόν από αυτή την άποψη βλέπουμε το σύνολο των επιπτώσεων. Γι' αυτό μιλήσαμε για έγκλημα και για μια ανορθολογική οργάνωση στον τομέα της ενέργειας. Το δεύτερο στοιχείο. Βασικό είναι οι ιδιωτικοποίησει. Επιταχύνονται οι ιδιωτικοποίησει και εδώ δεν υπάρχουν καλέ και κακέ ιδιωτικοποίησει. Δηλαδή, δεν ήταν καλέ οι ιδιωτικοποίησει που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και κακέ αυτέ που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Διασφαλίζουν τα συμφέροντα των επενδυτών που συμμετέχουν στην ιδιωτικοποίηση και είναι σε βάρο των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων και τη ικανοποίησή του. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Τώρα επιμέρους διαφοροποιήσεις, μικροδιαφορές, δεν αλλάζει την ουσία. Και από αυτήν άποψη δεν μπορεί να δοθεί συγχωροχάρτη στην πολιτική που εφάρμοσε η προηγούμενη κυβέρνηση για τις ιδιωτικοποιήσεις. Όπως και για τη σημερινή. Δεν θα αναφερθώ, δεν θα επεκταθώ πολύ περισσότερο σε αυτή την κατεύθυνση. Το ζήτημα των εργαζόμενων που δεν διασφαλίζονται στη ΔΕΠΑ είναι χαρακτηριστικό. Καμία απολύτως αναφορά μέσα στο νομοσχέδιο για τους εργαζόμενους και δεν μιλάμε για τους εργολαβικούς εργαζόμενους οι οποίοι είναι στο έλεος αλλά μιλάμε και για αυτούς οι οποίοι είναι αόριστο χρόνου εργαζόμενοι στη ΔΕΠΑ. Καμία απολύτω αναφορά. Και αν θεωρείτε ότι επειδή θα αυξηθεί ο κύκλο εργασιών θα βελτιωθούν και οι συνθήκε εργασία, το είπα και χθε, είστε βαθύτερα γελασμένοι. Το αντίθετο θα συμβεί. Θα επιδεινωθούν οι συνθήκε εργασία. Όπω επίση και τα ερωτηματικά τα οποία θα εκπρόσωποι εργαζόμενων για την υγιεινή και ασφάλεια στον κλάδο και για τα ζητήματα του ατυχήματο. Το πώ οι ιδιωτικέ εταιρείε οι οποίε θα συμμετέχουν πλέον θα αναλάβουν και τη ΔΕΠΑ εμπορίου και τη ΔΕΠΑ υποδομών θα διασφαλίζουν την ασφάλεια του συστήματο. Καμία δέσμευση δεν υπάρχει εδώ τουλάχιστον για την υπομετάβαση. Και στα αυτά τα πλαίσια, μια ερώτηση. Μία από τις αλλαγές που κάνετε σε σχέση με το κείμενο της διαβούλευσης ήταν, και αφορά τη ΔΕΠΑ, ήταν η ένταξη της πλωτής δεξαμενής φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, ε, μάλλον στη ΔΕΠΑ Εμπορίας από τη ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων η οποία παραμένει υπό δημόσιο έλεγχο. Γιατί αυτός, αυτή η μεταφορά, άλλωστε η πλωτή δεξαμενή, είναι υποδομή. Είτε είναι εντάσσεται στα διεθνή έργα, κομμάτι των διεθνών έργων, είτε εντάσσεται στο εθνικό, είναι υποδομής. Γιατί τη μεταφέρετε στη ΔΕΠΑ Εμπορίου, ποιος είναι ο λόγο που το κάνετε αυτό, γιατί εδώ πέρα οι διαγωνισμοί της ιδιωτικοποίηση έχουν και μεγάλες αντιθέσεις. Ανάμεσα, για παράδειγμα, σε κινέζικες επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να μπουν στα δίκτυα και σε αμερικάνικες και στον αμερικάνικο παράγοντα ο οποίος προσπαθεί να αποτρέψει με κάθε τρόπο. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Αλεξανδρούπολη αποτελεί κομβικό σημείο των αμερικάνικων στρατηγικών συμφερόντων στην περιοχή με τη βάση την οποία έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, τη στρατιωτική βάση, με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το οποίο ο πρέσβης καθημερινά θέλει να περάσει υπό αμερικάνικο έλεγχο των επιχείρηση, καθώς και η πλωτή δεξαμενή. Για τον κάθετο άξονα φυσικού αέριου και το LNG, το οποίο θέλουν εκεί πέρα να αποθηκεύεται. Άρα λοιπόν είναι ένα σημαντικό ερώτημα, γιατί γίνεται αυτή η μεταφορά, χωρίς να υπάρχει κανείς προφανής λόγος και χωρίς να υπάρχει καμία ορθολογική άποψη. Και βέβαια και η αξιοποίηση στην κατέσταση αυτή τη ιδιωτικοποίηση του βιαερίου από τα απορρίμματα από ιδιώτε. Και τέλο είναι σκανδαλώδη, δεν θα αναφερθώ παραπέρα. Το είπαν άλλωστε και οι ίδιοι εκπρόσωποι των φορέων, τα σκανδαλώδη κίνητρα τα οποία δίνεται στι επιχειρήσει ε, για να αξιοποιήσει τον Άπε. Ενώ αντίθετα. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό, βγήκε από την πρωινή συζήτηση, τα υδροηλεκτρικά φράγματα τα οποία μπορούν να συμβάλλουν και στο ενεργειακό μείγμα και στην ευστάθεια του συστήματος αλλά και στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος, όχι μόνο δεν είναι στο σχεδιασμό, αλλά αντίθετα άλλα καρκινοβατούν ήδη έτοιμα έργα και, άλλα, και, και δεν υπάρχει κανένα σχέδιο από εδώ και πέρα. Γιατί γιατί βεβαίω υπάρχουν άλλου είδου προτεραιότητε και συμφέροντα για τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια σε, τομής, σε, 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 τμήματα των ΑΠΕ όπου είναι πιο γρήγορη η κερδοφορία και μεγαλύτερη εξασφάλιση των κερδών τους και αυτά δεν είναι άλλα από τα αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Ε, από αυτή την άποψη λοιπόν φανερό κύριε Πρόεδρε σχεδόν στο σύνολο των άρθρων με ελάχιστε εξαιρέσει, το ΚΚΕ είναι αντίθετο.